Κυρία Τεριγιορίδου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που διεμήφθη λίγο πριν δείχνει ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό εξελίσσεται τελικά στο ίδιο μοτίβο που εξελίσσεται επικοινωνιακά και ο δημόσιος διάλογος. Από τη μία πλευρά είμαστε εμείς η κυβέρνηση, οι οποίοι προσπαθούμε να αποτρέψουμε και να ανατρέψουμε την σημερινή κατάσταση. Από την άλλη πλευρά είναι η αντιπολίτευση, η οποία προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρνηση. Να την ανατρέψει λοιπόν γιατί? Για να επαναφέρεται στο προσκήνιο όλες εκείνες τις δυνάμεις που οδήγησαν την οικονομία μας στην καταστροφή, την κοινωνία μας στην απόγνωση και την χώρα μας στην διεθνή ανυποληψία. Για να δικαιώσετε μόνο και μόνο εγωιστικά το παρελθόν σας. Ένα παρελθόν που καταδίκασε ο ελληνικός λαός απερίφραστα. Επανέρχονται λοιπόν τελευταία τα σενάρια για την αριστερή παρένθεση με την μορφή οικουμενικών και τεχνοκρατικών κυβερνήσεων. Σενάρια όμως που θα έχουν την κατάληξη που τους αξίζει. Και θα έχουν την κατάληξη αυτή γιατί σε αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρείτε κερκόπορτες. Όσο και αν το επιδιώκετε, όσο και αν το επιθυμείτε, όσο και αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε κλίμα ότι κάτι τέτοιο υπάρχει. Γνωρίζουμε πως ο δρόμος που βαδίζουμε είναι δύσκολος. Είναι όμως ταυτόχρονα και όμορφος. Και είναι όμορφος γιατί παρά τις δυσκολίες του είμαστε πεπισμένοι ότι θα οδηγήσει τη χώρα μας σε ξέφωτο. Αυτός λοιπόν ο προϋπολογισμός είναι κοινωνικά προσανατολισμένος. Παρόλο που δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε απόλυτα στις πολιτικές και κοινωνικές μας δεσμεύσεις. Χαρακτηριστικά να αναφέρω τα 62 εκατομμύρια για την κάλυψη των υπερήλικων ανασφάλιστων, τις προσλήψεις μετά από πολλά χρόνια για πρώτη φορά στον τομέα της υγείας, τα 300 επιπλέον εκατομμύρια που δίνονται ως επιχορήγηση στον τομέα αυτό. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ταυτόχρονα δημοσιονομικά ισορροπημένος, γιατί συγκρατεί το χρέος, περικόπτει τις λειτουργικές δαπάνες, στοχεύει στην ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Είναι επίσης ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός, γιατί βασίζεται σε υπαρκτά έσοδα και όχι σε αναμενόμενα έσοδα που φυσικά, εάν υπάρξουν και θα υπάρξουν με την πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί αυτό είναι βούληση αυτής της κυβέρνησης, θα αναδιανεμηθούν αμέσως σε κοινωνικές παροχές. Είναι, θα μου πείτε, όλα καλά? Όχι. Θα γίνουν όμως. Και θα γίνουν γιατί είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε στην ανάπτυξη σε ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα βασίζεται και στην υγιή ιδιωτική επιχειρηματικότητα και στον δημόσιο και στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Σε αυτή την προσπάθεια γνωρίζουμε καλά πως θα έχουμε απέναντί μας τον μηχανισμό της παλιάς κλεπτοκρατίας, των ρουσφετιών, των επιδοτήσεων που ταξίδευαν σε λίστες, σε εξωτικά νησιά και σε φορολογικά καταφύγια. Θα έχουμε όμως μαζί μας τον λαό, γιατί παρά τις δυσκολίες γνωρίζει πως βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας νέας εποχής. Η κυβέρνηση αυτή θα κριθεί από την εφαρμογή της πολιτικής της, όπως περιγράφεται στον προϋπολογισμό, και όχι από τις παραπλανητικές κραυγές των αντιπάλων της. Προχωράμε λοιπόν με στόχο την διασφάλιση της σταθερότητας, την επανεκκίνηση της οικονομίας, την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Και έχουμε μπροστά μας την μεγάλη διαπραγμάτευση του χρέους. Στην προσπάθεια αυτή η δύναμή μας είναι η κοινωνία, ο κόσμος της δουλειάς, της δημιουργίας και της παραγωγής.
και σε αυτή την προσπάθεια οφείλουμε όλοι να ενώσουμε δυνάμεις και όχι να δικάσουμε. Θα ήταν λάθος να πούμε σήμερα πως πετυχαίνουμε τα πάντα. Θα ήταν όμως και έγκλημα να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Αφού γκραζόμαστε λοιπόν τους πόθους και τις επιθυμίες του λαού μας και είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε στην κορυφή της ευθύνης και της διεκδίκησης ενός καλύτερου μέλλοντος. Ψηφίζω τον προϋπολογισμό γιατί στηρίζω την κυβέρνηση. Και στηρίζω την κυβέρνηση γιατί στηρίζω την ελπίδα του λαού μας και της νεολαίας μας. Την ελπίδα να μετουσιώσουμε το όραμά μας σε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.